ορίστε τα 5 ροφήματα τα οποία θα σου ισοπεδώσουν τη κυλούμπα. Πρώτο ρόφημα είναι Coca-Cola Zero με παγάκια. Ο κόσμος νομίζει ότι. Α, τώρα επειδή χειμώνιασε, θα το ρίξουμε στα ζεστά. Παιδιά, εδώ είναι το μυστικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να πίνουμε τα παγάκια μας και τα κρύα μας ροφήματα για να ανεβάσουμε το μεταβολισμό μας και το ανασωπητικό μας. Γιατί εδώ είναι το μυστικό. Πώς είναι χειμερινοί κολυμβητές που δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Έτσι, σαν χειμερινός κολυμβητής, λοιπόν, θα πίνεις τα κρύα τα ροφήματα. Και θα κρυώνει το σώμα σου, θα το παγώνεις και το σώμα σου θα παλεύει για την ομοιόσταση και για να ανεβάζει θερμοκρασία. Γιατί θα υπάρχει αυτή η μόνιμη μάχη. Το έχουμε μάθει από το καλοκαίρι και το συνεχίζουμε στο χειμώνα. Παιδιά, κάθε φορά που πίνουμε ένα κρύο, παγωμένο ρόφημα, είναι σαν να κάνουμε ένα κρύο μπάνιο στην παραλία. Οπότε, θες να είσαι χειμερινός κολυμβητής, να μην αρρωσταίνεις ποτέ και να κρατήσεις το μεταβολισμό σου ψηλά, και αυτό θα το κάνεις τρώγοντας ένα σκασμό παγάκια, τρώγοντας ένα σκασμό κρύα ροφήματα. Και το πιο κρύο καλό ρόφημα που μπορείς να δοκιμάσεις αυτή την περίοδο είναι η Coca-Cola Zero. Την τιμάμε με τα χίλια. Πίνουμε λίτρα και λίτρα Coca-Cola Zero. Δεν μας νοιάζει τι λέει κάθε ψευτοεπιστήμονας εκεί πέρα, κάθε σοβαρός επιστήμονας που δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να ξημεροβραδιάζεται στα προφίλ μου και να κάνει την τρίχα τριχιά, που δεν έχει καμία μέθοδο ο ίδιος, που βαριέται ο κόσμος να τον δει για 2 λεπτά και κάνουν scroll και μόνο ο τρόπος να πάει viral είναι να κράξει το Σαρό και το Γιάννη και αυτή τη δίαιτα και αυτή τη δίαιτα. Ο ίδιος δεν έχει ούτε μία δίαιτα, δεν έχει τίποτα. Αν αυτός είναι σοβαρός επιστήμονας, τρέμουν τα κόκαλα σοβαρών επιστημόνων που δεν ξημεροβραδιάζονται στο TikTok. Οπότε μην ακούτε το κάθε κακομοίρι εκεί πέρα που το μόνο το marketing του είναι το παράσιτο marketing, δηλαδή που κάθεται και κράζει άλλα άτομα και έτσι μαζεύει πελάτες. Δηλαδή, okay, ο Σαρό να έχει λίγο επιθετικό marketing, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το παράσιτο το marketing. Εντάξει. Και αν ξεκινήσουν το παράσιτο marketing, να ξεκινήσουν από το Red Bull που σου λέει ότι σου δίνει φτερά. Ο Σαρό λέει, α, καίει λίπος. Ναι, όντως δεν καίγεται λίπος, δεν ανέβησε ένα πτήρα να κάψει λίπος, αλλά ανεβάζει το μεταβολισμό και αυτό καίει λίπος. Τουλάχιστον αυτό που λέμε εδώ πέρα δουλεύει. Όσο περίεργα και αν ακούγονται, παιδιά, δουλεύουν. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, έρχεται ο χοντρός στο Σαρό, αδυνατίζει, φεύγει άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα κάνω και αυτό θα κάνω και σε σένα. Οπότε την τιμάμε την Coca-Cola Zero, παιδιά, με παγάκια, μπόλικα, τα τρώμε τα παγάκια, ρίχνουμε τη θερμοκρασία του σώματος. 20 θερμίδες εδώ, 50 θερμίδες εκεί, το ανασωπητικό, όλα αυτά δυναμώνουν και σε βοηθάνε και σένα να χάσεις, να κάψεις λίπος αν υπάρχει αύριο. Coca-Cola Zero, όπως και τίποτε, την τιμάμε με παγάκια. Και μετά πάμε στο επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι το σπιτικό whisky του Σαρό. Εντάξει, παιδιά, με αυτά που λέω εγώ εδώ πέρα θα κλείσουμε. Θα κλείσουν οι φαρμακευτικές, θα κλείσουν οι εταιρείες αλκοόλ, θα κλείσει ο Jack Daniels και θα κλείσουν οι κάβες, θα μείνουν χωρίς δουλειά και οι φούρνοι. Γιατί ήρθε εδώ πέρα ο Σαρό. Το whisky, το σπιτικό του Σαρό, τι είναι? Ουσιαστικά έχουμε 5 θερμίδες ανά ποτήρι, 0 αλκοόλ, 0 θερμίδες, 0 ζάχαρη, ενισχύει το μεταβολισμό. Έχει μαύρο τσάι μέσα που σε συνδυασμό με το λεμόνι και τη βανίλια όλα μαζί ενισχύουν τη διαδικασία καύσης λίπος, ρίχνουν τα επίπεδα ζαχάρου, ενυδατώνεται το σώμα σου πολύ πιο σωστά από το απλά να πιεις νεράκι και έχει αντιοξειδωτική δράση και σε βοηθάει να χορτάσεις πολύ πιο εύκολα, μιας και οι γλυκαντικές ουσίες στέβια, έτσι και η βανίλια που θα βάλουν μέσα, μειώνουν την όρεξη και τη λιγούρα και αυτό κάνει το ποτό ιδανικότατο για χάσιμο βάρους. Το κανονικό του whisky σου επιβραδύνει το μεταβολισμό και σε καταστρέφει και έχει και αλκοόλ μέσα. Εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε whisky που σου καίει λίπος. Οπότε εδώ είσαι, εντάξει. Θα πίνεις αυτό στα τραπέζια, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πίνεις κανονικό whisky, πίνεις το λιποδιαλυτικό το whisky και θα αδυνατήσεις. Οπότε, ρόφημα νούμερο 1, Coca-Cola Zero. Ρόφημα νούμερο 2, το σπιτικό whisky του Μπαρμπασαρό. Τώρα, εάν θες να χάσεις και εσύ 10 κιλά ατόφιου λίπους σε 3 μήνες με 0 πείνα, 0 στερήσεις και να έχεις πετύχει ένα τρομερό αποτέλεσμα μέχρι τα Χριστούγεννα που έρχεται, εδώ είναι εδώ στη γωνία, πάρε το link από κάτω, δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει ακριβώς πώς να εξαφανίσεις την κοιλιά, πώς το έκανα εγώ, πώς το κάνουν όλοι οι μαθητές, πώς μπορείς και εσύ, όντας πολύ άσχολος, όντας busy, όντας πατέρας ή μητέρα, οικογενειάρχης, έχεις πολλές υποχρεώσεις, θα κάνεις 1-2 προσθήκες και αλλαγές στην καθημερινότητά σου και θα αρχίσουν να φεύγουν τα κιλά σαν να μην υπάρχει αύριο. Πάνε το link, δες στο σεμινάριο, θα με θυμηθείς, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, μας μένουν μόνο 6 εβδομάδες κακομοίρη μου να κλείσει το έτος. Πάμε στο επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι ο καφές ο σκέτος. Τώρα, παιδιά, όταν λέμε καφέ, τι εννοούμε? Καφέ σκέτο. Δεν θέλω καν να ρωτήσω τι καφέ πίνεις, γιατί όταν λέμε καφέ, εξυπακούεται καφέ σκέτος. Τώρα, μια κούπα καφέ έχει 0 θερμίδες, εντάξει, είτε είναι φίλτρο, είτε είναι εσπρέσο, είτε είναι διπλό εσπρέσο, είτε είναι φρέντο εσπρέσο, ποτέ μα ποτέ καπουτσίνα, ποτέ μα ποτέ γάλα, ποτέ μα ποτέ ζάχαρη, είτε είναι καστανή, είτε λευκή, είτε μαύρη. Δεν είμαστε ρατσιστές. Καταναλώνουμε τις ζάχαρες, όλες τις ζάχαρες. Τώρα, τα απίστευτα θετικά του καφέ ποια είναι? Πρώτον, καίει θερμίδες. Στρεσάρει το νευρικό σύστημα. Okay. Σε κάνει να κινείσαι πολύ περισσότερο. Δεν σε αφήνει να κρασάρεις κατά τη διάρκεια της νηστείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί, παιδιά, όταν κάνουμε νηστεία υπάρχει και ο κίνδυνος να μπει ο οργανισμός μας σε φάση επιβίωσης. Θα κοπανίσουμε τον καφέ, κλακ, θα βγούμε από τη φάση επιβίωσης, θα μπούμε στη φάση καύσης
Και επειδή δεν έχουμε φαΐ στο στομάχι μας, τότε είναι που καίγεται το λίπος και το πεισματάρικο το λίπος. Εντάξει, οπότε εδώ είμαστε. Αυξάνουμε το μεταβολισμό μας λοιπόν, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να πέσει στη φάση επιβίωσης. Αυξάνεται η θερμογένεση στο μεταβολισμό, η οποία είναι μια διαδικασία στην οποία το σώμα μας ουσιαστικά παράγει θερμότητα και ενέργεια και έτσι καίει περισσότερες θερμίδες. Έχει φανεί ότι έχει αυξήσει έως και 11% τη καύση λίπους όταν φυσικά την καταναλώνουμε μέτρο. Εντάξει, δηλαδή αυξάνει 10% το μεταβολισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δηλαδή στις 2.000 θερμίδες, αν καίμε, θα πάει 2.200 μόνο και μόνο όταν πιεις τον καφέ, χωρίς να κινείσαι περισσότερο. Μόνο και μόνο να το πιεις. Εντάξει, τώρα μπορεί να σου φαίνεται λίγο, αλλά 200 θερμίδες για 2 εβδομάδες είναι 1 κιλό λίπους. Εντάξει, για να καταλάβεις, μόνο από το καφέ. Επίσης, βοηθάει στη λιποδιάλυση και επίσης ισοπεδώνει και σκοτώνει την πείνα. Όποτε πεινάς, δεν θα τρως. Τρελός είσαι, πάλι θα φας. Άσε το φαγητό, θα πιεις καφέ σκέτο. Θες να φας ένα μελομακάρονο, θα φας ένα καφέ σκέτο. Έτσι τα χάσκυλα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το ρόφημα κατά της ίωσης. Τώρα, ίωσης, οι γρήπες, τα ήταν ένα νι, ένα κάπα λάμδα, τα πάντα εκεί πέρα παραμονεύουν να μας αρρωστήσουν. Εντάξει. Τώρα, όταν αρρωσταίνουμε, επιβραδύνεται η διαδικασία, αρχίζουμε και τρώμε, μας βάζει εκεί ο γιατρός, λέει: φάμε το ζόρι, λέει, και να μην πεινάς, πρέπει να φας για την αντιβίωση. Και εσύ τι να κάνεις, καημένα μου, θα φας. Και τρως εκεί πέρα και τρως και τρως και τρως και να η κοιλιά μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πίνουμε αυτό το ρόφημα κατά της ίωσης σε καθημερινή βάση μέχρι να έρθει η άνοιξη. Ωραία. Τώρα, τα θετικά ποια είναι, ότι τα συστατικά αυτού του ροφήματος ενισχύουν το ανοσοποιητικό, προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση, βοηθούν στην αποτοξίνωση και μπορεί να σε βοηθήσει και να κάψεις λίπος ρίχνοντας το ζάχαρο, αυξάνοντας το μεταβολισμό, σκοτώνοντας την πείνα. Και το πιπέρι που θα βάλουμε μέσα είναι λιποδιαλυτικό συστατικό. Το ζεστό νερό θα μας ενυδατώσει και θα ενεργοποιήσει όλες τις άλλες δραστικές ουσίες. Το ζεστό νερό, επειδή όταν είναι ζεστό το νερό βοηθάει στην ενεργοποίηση. Τα ενεργά συστατικά, μιλάμε για πιπέρι, μιλάμε για λεμόνι, επίσης ενισχύουν το μεταβολισμό, ενυδατώνουν, ρίχνουν τα επίπεδα ζαχάρου και αυξάνουν την καύση λίπους και μειώνουν την όρεξη. Οπότε τα ωφέλη εδώ πέρα είναι άπειρα. Τι θέλουμε? Θέλουμε λίγο πιπεράκι, καγιέν, λίγο λεμονάκι στημένο και νερό. Το ανακατεύουμε, κλακ, το πίνουμε. Μπορούμε να το βάλουμε στο τσάι άμα θέλουμε, να βάλουμε λίγο πιπεράκι, λίγη κανέλα και είναι έτοιμο, το πίνουμε. Όλα αυτά τα μπαχαρικά θα σε σώσουν, ναι. Πάμε και στο επόμενο, το πέμπτο, και δεν σε μουτζώνω. Το πέμπτο λιποδιαλυτικό ρόφημα που θα σου εξαφανίσει την πείνα, το οποίο είναι νερό, κανέλα, λεμόνι, αλάτι και κουρκουμάς. Τώρα, αυτό το λιποδιαλυτικό ρόφημα το πίνουμε με το που ξυπνήσουμε, το ετοιμάζουμε σε 2 λεπτά, είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε. Ενυδατώνει το σύστημα, ρίχνει το pH στο στομάχι και ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου και μας βοηθάει να μπούμε μία ώρα αρχίτερα στη φάση νηστείας και αφαγείας, γιατί πρέπει το σώμα μας να είναι εντελώς καθαρό από τροφή για να γίνει αυτό. Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, είναι με το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Οπότε, πώς το φτιάχνουμε αυτό? Θα πάρεις ένα ποτήρι νεράκι, θα ρίξεις μέσα λίγη κανελίτσα, λίγο λεμονάκι, λίγο αλατάκι και λίγο κουρκουμά. Θα τα ανακατέψεις και θα το πιεις κλακ, μόνο ρούφι, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Και όπως είπαμε, βοηθάει το μεταβολισμό, βοηθάει την καύση λίπους, βοηθάει την πέψη, όπως είπαμε, ρίχνει το pH του στομαχίου. Και επίσης το αλάτι βοηθά στο να ισορροπήσει τους ηλεκτρολίτες και να βοηθήσει και στην κατακράτηση υγρών. Ο κόσμος αποφεύγει το αλάτι για να μην έχει κατακράτηση. Εδώ πρέπει να το φέρεις τούμπα, φιλαράκι. Θα πάρεις αλατάκι, θα το καταναλώσεις και αυτό θα σε βοηθήσει στην κατακράτηση. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρουν περισσότερο. Και όπως είπαμε, εάν θες να χάσει και εσύ 10 κιλά ατόφιου λίπους σε 3 μήνες χωρίς πείνα και στερήσεις και να έχεις χάσει ήδη τα πρώτα 5, μπορεί και 10 μέχρι τα Χριστούγεννα και να το κρατήσεις μακριά για πάντα. Πάω το link από κάτω, δες το δωρεάν σεμιναρίο, είναι δωρεάν, δεν θα ζητήσω τίποτα, θα σου αποκαλύψω τη νούμερο ένα μέθοδο, εντάξει, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, πρέπει να το κάνεις τώρα, πάτα το link από κάτω, δες το σεμιναρίο και θα τα πούμε την επόμενη φορά, με το καλό.